Μανώλης Παπαδόπουλος, προπονητής της ΑΕΚ Κομωτινής, coach. Η ομάδα προσπάθησε για 30 λεπτά, μαχητική ομάδα, κατεβήκατε με 10 παίκτες στην πρεμιέρα. Τελικά ιτηθήκατε με 33. Εντάξει, είναι η ομάδα της τελευταίας στιγμής, έτσι. Ξεκινήσαμε 5 Σεπτεμβρίου, χωρίς κανένα δελτίο, να ψάξουμε να βρούμε καινούργια άτομα. Το σκεπτικό είναι να παίξουν, και επειδή έχει γίνει στην θυγατρική ομάδα του ΓΑΣ, να βάλουμε και τους Σεβίβο σιγά σιγά στη διαδικασία. Αλλά δεν έχουμε προετοιμαστεί, μας βλέπεις τώρα, 30 λεπτά αντέξαμε, παραπάνω δεν είναι. Και έχουμε ένα πρόβλημα με τους ψηλούς, ακόμα δεν βγήκαν 2 δελτία. Εντάξει, θα δουλέψουμε, πιστεύω στη συνέχεια θα είμαστε καλύτεροι. Πώς βλέπεις, αξίζει αυτή η προσπάθεια που γίνεται? Εντάξει, νομίζω καλή προσπάθεια είναι, και καλά το σκέφτηκαν από τη στιγμή που δεν θα κατέβαινε η ΑΕΚ. Τουλάχιστον καλά τον κάνανε θυγατρική, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια. Φώτης Ζάντζας, προπονητής του Δημοκρητίου. Coach, η ομάδα, η αντίπαλη να ξεκινήσουν από εκεί, πάλι για 30 λεπτά, κατέβηκε με 10 παίκτες, τελικά νικήσατε αρκετά εύκολα. Ήταν πρώτο παιχνίδι για μας, είναι δύσκολος αντίπαλος και νομίζω θα είναι δύσκολος αντίπαλος για πολλές ομάδες η ΑΕΚ του Μανώλη του Παπαδόπουλου, και κάνω μια σημαντική προσπάθεια με έφηβους από το ΓΑΣ και φοιτητές και τέτοια, και προσπαθούν να γίνουν ένα μείγμα. Αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Εμείς απ' την άλλη έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία και ακόμα κάνουμε, δηλαδή βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα ξεκινά το φορμάρισμα για μας. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Εμείς έχουμε καινούργιες προσθήκες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς θα περάσουμε τη φιλοσοφία μας. Θα παίξουμε τον μπάσκετ που ξέρουμε. Θα κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως τα κάνουμε, δουλεύοντας, ας πούμε, με επαγγελματικές θυσίες και ερασιτεχνικές αμοιβές. Μηδέν αμοιβές. Είσαι ευχαριστημένος σήμερα από τους παίκτες σου γενικότερα? Μόνο από τα μισά του τρίτου δεκαλέπτου και μετά. Παίξαμε τον μπάσκετ που θέλω να παίξουμε. Φέτος τι μπορεί να καταφέρει το Δημοκρίτιο? Ξεκινάτε, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με την περσινή προκήρυξη, με μείον 2 πάτε στους 0, η τιμένη ομάδα σου μείον 1, γιατί ούτε η ΑΕΚ Κομωτινής έχει παιδί. Κυρία, θα σου το πω ότι είναι ένα άδικο. Το έχει βέβαια, είναι μια νόμος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Στη δική μας περίπτωση όμως είναι ένα άδικο, γιατί αν πούμε εμείς ότι θα κάνουμε ακαδημίες, θα κλείσουμε όλες τις ακαδημίες της πόλης. Όλοι θα θέλουν να έρθουν στο Δημοκρίτιο. Λόγω επειδή είναι ομάδα πανεπιστήμιου. Λόγω ό,τι θες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πλαισιώσουμε όπως θέλουμε. Οπότε δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να αρθεί αυτό το πράγμα. Γιατί αν πούμε να κάνουμε ακαδημίες, θα είναι δύσκολα και τις άλλες ακαδημίες της πόλης. Και καταλαβαίνεις με ό,τι σημαίνει και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Απ' την άλλη όμως στο χέρι μας είναι πάλι να το παλέψουμε. Δεν έχουμε παραπονηθεί ποτέ για το μείον 2. Και πέρσι κανονικά είχαμε βγει η τρίτη, δεν προκριθήκαμε λόγω του μείον 2 κλπ. Εντάξει, νομίζω ότι και φέτος θα το παλέψουμε.